Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί, όπως κάθε βράδυ, αυτή την ώρα, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε βέβαια πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε ευθύς αμέσως στα θέματα της ημέρας. Για εξόφληση τεφλοπαραγωγών μέχρι τα Χριστούγεννα δεσμεύτηκε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης Παναγιώτης Καραχάλιος κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε μαζί τους στις εγκαταστάσεις του ζαχαρογείου Λάρισας. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη την περσινή χρονιά, όταν οι παραγωγοί πληρώθηκαν με σημαντική καθυστέρηση, να σημειωθεί πως το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και των εργαζομένων της βιομηχανίας ήταν καλό, ενώ η έντονη παρουσία των παραγωγών στην τοπική μονάδα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης αποδεικνύει και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για την τεφλοκαλλιέργεια. Ανενημέρωτος για το ζήτημα της πώλησης των δύο θυγατρικών εργοστασίων στη Σερβία, δηλώνει ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης Παναγιώτης Καραχάλιος, ενώ αναφέρει ότι δεν του ζητήθηκε να βάλει καμία υπογραφή. Όλα αυτά λίγο μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με Σεραίους τεφλοπαραγωγούς στο εργοστάσιο ζάχαρης. Είμαστε μια νέα διοίκηση. Είμαστε αληθινά στο στάδιο της ενημέρωσης. Προσωπικά ακόμη δεν πρόλαβα να κατεβώ Αθήνα να ενημερωθώ. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο όμιλος της βιομηχανίας έχει 3 εργοστάσια, 3 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και 2 θυγατρικές στη Σερβία, που είναι τα 2 εργοστάσια. Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα να μου δοθεί η δυνατότητα να συνονοηθώ, να ρωτήσω. Και θα είμαι διατεθειμένος να σας πω. Δεν ξέρω, δεν ζητήθηκε από κανένα να βάλει υπογραφή. Θεώρησα πρέπον να δω πρώτα τους φίλους παραγωγούς και συνεργάτες τεφλοκαλλιεργητές στην Ελλάδα και μετά θα δούμε. Επειδή είστε και πάλι 30 χρόνια, είπατε, είστε υπέρ της πώλης των εργοστασίων. Ξέρετε εκ των έσω τι γίνεται. Είστε υπέρ επιτρέψτε μου σε αυτό το θέμα, εάν δεν ενημερωθώ, γιατί εγώ δεν είχα καμία ενημέρωση, τις ενημερώσεις που έχετε κι εσείς. Εφόσον ενημερωθούμε, θα τοποθετηθούμε. Ο κύριος Καραχάλιος υποσχέθηκε στους αγρότες ότι θα κάνουν γλυκά Χριστούγεννα, δηλαδή θα πληρωθούν για την παραγωγή του 2017 εντός του Δεκεμβρίου. Ενώ την ίδια στιγμή ο νέος διευθύνων σύμβουλος καλεί τους αγρότες να βάλουν περισσότερα στρέμματα τέφλα για να γίνει μια σωστή προσπάθεια και να κυμανθεί σε καλύτερα επίπεδα η εταιρεία. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις που έχουμε είναι θετικότατες. Προβλέπουμε σε ένα μέλλον της τεφλοκαλλιέργειας και ή το δυνατόν σε ενδυνάμωση αυτής της καλλιέργειας. Δηλαδή περισσότερα στρέμματα. Να φέρουμε τους παραγωγούς που χάσαμε πάλι πίσω μας. Είναι αμαρτία να μπορούμε να καλλιεργήσουμε πολύ περισσότερα στρέμματα και να μην τα καλλιεργούμε. Οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις μας θα τηρηθούν. Όταν μίλησα για γλυκά Χριστούγεννα, δεν λέω κάτι το διαφορετικό. Και τα γλυκά Χριστούγεννα, παιδιά, δεν είναι τα μελομακάρονα και η κουραμπιά. Η βιομηχανία προσπαθεί να εκπληρώσει το ακέραιο της υποχρέωσης της. Από την πλευρά τους οι αγρότες δηλώνουν ότι ήταν και θα είναι στο πλευρό της βιομηχανίας, όπως άλλωστε κάνουν επί σειρά ετών. Παράλληλα όμως εκφράζουν την ανησυχία τους, γιατί όπως αναφέρουν οι ίδιοι, παρόμοιες υποσχέσεις έχουν ακούσει πολλάκις και από προηγούμενες διοικήσεις της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, ενώ θα περιμένουν να καταβληθούν όλες οι οφειλές προτού προβούν εκ νέου σε σπορά της ίδιας καλλιέργειας. Και με τους προηγούμενους όλους είπαμε ότι θα βοηθήσουμε. Όλοι θα βοηθήσουμε. Αυτό όμως δεν μου λέει κάτι εμένα τη στιγμή. Έρχεσαι και μου λες θα κάνετε γλυκά Χριστούγεννα. Και αν δεν κάνω γλυκά Χριστούγεννα, ποιον θα βρω. Βάσει στατιστικών αυτών που σου είπα, κάθε 5 μήνες αλλάζει διοίκηση. Ήθελα να το εμπιστευτώ ότι κυβερνήτη διοίκηση. Στα λόγια είναι όλα καλά. Έτσι και υποσχέσεις έχουν δώσει και οι προηγούμενες διοικήσεις. Αυτό που είπε και μέσα, σε 3 χρόνια αλλάξαν 5 διοικήσεις. Πόσο αγροτικός ο κόσμος να έχει πλέον εμπιστοσύνη στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Μακάρι να πληρώσουν έτσι όπως είπε. Γιατί και το συμφωνητικό το οποίο έχουμε υπογράψει μαζί τους, αυτό λέει, μέσα στο Δεκέμβριο να πληρωθούμε. Θα περιμένετε αφού βγουν οι πληρωμές και μετά να δείτε τι θα κάνετε, αν θα κάνετε. Σίγουρα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν δεν μπουν τα χρήματα το Δεκέμβριο, δεν θα υπάρξει. Αίτηση μπορεί να κάνουμε τώρα να βγουν οι αιτήσεις στο να θέλουμε να σπείρουμε, αλλά μέχρι εκεί. Αν δεν πληρωθούμε, γιατί να σπείρω. Έτσι είναι και όλη η παραγωγή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά όμως,
Θα είμαστε σε αναμονή, 1,5 μήνας έμεινε μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν ισχύσουν όλα αυτά που μας είπε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ότι θα γίνει αποπληρωμή όλου του ποσού στην παραγωγή του 2017. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι πολύ κοντά οι μέρες που έρχονται και δεν υπάρχει, πιστεύω, λόγος και να μας λέει ψέματα. Αν μας λέει ψέματα, θα το δούμε. Εμείς εδώ και χρόνια στηρίζουμε την εταιρεία σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι είναι οι σημερινές. Αν ισχύσει αυτό που λέει ότι θα γίνει αποπληρωμή μέχρι τέλος του χρόνου ή μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως το τονίζει, σίγουρα θα είναι μια καλλιέργεια που εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε την καλλιέργεια, γιατί μαζί με το βαμβάκι αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια, με συνδεδεμένη. Άρα δεν έχουμε το λόγο να κάνουμε το αντίθετο. Ίσα-ίσα θα στηρίξουμε όσο μπορούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Την πόλη των Σερών επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, στον οποίο εισερέθησαν σειρά θεμάτων και απήντησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε μαζί του σε γνωστό καφέ της πόλης των Σερών, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε όλη την Ελλάδα, εν ώψη της κάλπης για την ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στις 12 Νοεμβρίου. Στις Σέρες βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο υποψήφιος για την αρχηγία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς Σταύρος Θεοδωράκης, στο πλαίσιο περιοδίας που κάνει στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Θεοδωράκης υποστήριξε ότι στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα διαδικαστικά του φορέα, αλλά απαιτούν τοποθετήσεις για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, τα δικά τους προβλήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχει και άλλες έγνοιες ο κόσμος πέρα από το να ασχολείται με τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα θερμαίνεται όμως, αρχίζει και ενδιαφέρεται. Έκανα μια μεγάλη βόλτα στην αγορά της πόλης, υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια, θα ήταν καλό να προβληματιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες, και αυτοί που φλερτάρουν με τη Νέα Δημοκρατία και οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, και να σκεφτούν ότι ίσως πρέπει να ενισχύσουν μια νέα προσπάθεια. Αν τις εκλογές θα υπάρξει ενότητα, κύριε Θεοδωράκη? Νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη μεγάλη συμμετοχή. Αν υπάρξει μεγάλη συμμετοχή, αν υπάρξουν, όπως το λέω, 200.000 άνθρωποι να ψηφίσουν, θα υπάρξει ενότητα. Εάν ψηφίσουν λίγοι, θα υπάρξει γκρίνια. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Όλοι οι υποψήφοι να μιλήσουμε και να μαλώσουμε, αν χρειαστεί, για τις λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Να συζητήσουν δηλαδή ουσιαστικά ζητήματα, πώς βλέπουμε το δημόσιο, πώς βλέπουμε τη φορολογία, πώς βλέπουμε την παιδεία, πώς βλέπουμε την αγροτική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη. Να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως για τη δημοκρατία, την ειρήνη, την αλληλεγγύη, να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, για αυτά που μας απασχολούν. Αναφερόμενος για τα σενάρια συνεργασιών και στήριξης για σχηματισμό κυβέρνησης, ο Σταύρος Θεοδωράκης είπε πως όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα πρέπει να γίνει σοβαρή προγραμματική συζήτηση. Ένα συμβόλαιο για τη διακυβέρνηση της χώρας μεταξύ των κομμάτων που θα σχηματίσουν κυβέρνηση, όπως γίνεται στη Γερμανία. Δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν υπάρξουν συνεργασίες. Σημασία έχει όμως για ποιες συνεργασίες μιλάμε και σε ποια βάση και ποιοι θα είναι μπροστά. Γιατί πάντα οι συνεργασίες καθορίζονται πάρα πολύ από τους ηγέτες. Με το μοντέλο των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή Τσίπρας Καμένος, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση. Μας λένε κάποιοι θα αλλάξει. Άσε να το δούμε αν θα αλλάξει. Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει και εμείς δεν έχουμε επαφή με αυτό το χώρο. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε όμως με τον νικητή των εκλογών για να δώσουμε μια προοδευτική λύση στη χώρα. Αλλά όταν εγώ λέω συνεργασία, δεν εννοώ απαραίτητος συμμετοχή στα Υπουργεία. Εννοώ πιθανόν μία ανοχή, μία ψήφο εμπιστοσύνης, ίσως και μία συμμετοχή. Όλα εξαρτώνται από τις προγραμματικές συμφωνίες. Το συμβόλαιο δηλαδή που θα χρειαστεί να κάνουμε με αυτούς που μπορούν να λύσουν μαζί με εμάς τα προβλήματα της χώρας. Σε ερώτηση γιατί να ψηφίσει κάποιος στο Σταύρο Θεοδωράκη, ο ίδιος απάντησε πως έχει δείξει ότι τολμάει, ότι δεν κρύβεται και ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ, αντιλαμβανόμενος τα προβλήματα των πολιτών. Υπάρχω στην πολιτική χωρίς να κρύβομαι. Τολμάω να λέω τα πράγματα όπως είναι. Επιμένω στις απόψεις μου και κουβαλάω και ένα μεγάλο φορτίο πραγματικής ζωής. Είναι σημαντικό στη χώρα μας να παίρνουν ευθύνη άνθρωποι που έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους. Νομίζω ότι το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, είναι ότι σε κρίσιμες στιγμές βρέθηκαν στα ηνία των Υπουργείων αλλά και στην Πρωθυπουργία άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Αυτό είναι πρόβλημα. Στη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Θεοδωράκης με φίλους και υποστηρικτές του κόμματος,
ο Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, πρόεδρος της Συντηρητικής Τράπεζας, αλλά και πρώην βουλευτής του κόμματος, έθιξε δύο ζητήματα στον επικεφαλής του ποταμιού: την επανειλειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης των Ζερών, αλλά και το θέμα της συνέχισης των ανασκαφών στην Αμφίπολη. Πέρυσι από το 2015 μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται η λειτουργία του εργοστασίου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι προσπάθειες έχουν γίνει από τους τοπικούς φορείς. Το επιμελητήριο το ζήτησε. Οι ιδιώτες επιχειρηματίες το ζήτησαν. Η Συνεταιριστική Τράπεζα το ζήτησε. Όλοι μαζί δεχόμαστε να συνεργαστούμε για να το λειτουργήσουμε. Και κανένας δεν κάνει τίποτα, ούτε ένα βήμα. Ούτε ένα βήμα. Μέχρι και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το άνοιγμα του εργοστασίου. Κυβερνητικά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο θέμα της ζάχαρης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Χρήστος Βαρούτης, τεφλοπαραγωγός, ήταν στη συνάντηση με τον κύριο Καραχάλιο. Να πούμε δύο λόγια περισσότερα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Μαχλαρινά. Είχατε μια συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Ναι. Ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα κάνετε γλυκά Χριστούγεννα φέτος, αν καλά μας τα μετέφεραν στο ρεπορτάζ. Ήδη ξεκίνησαμε να κάνουμε εξετάσεις τραχυλοκυρίδια, πολυστερίνες και τέτοια, κύριε Μασχαρινά, για να είμαστε εντάξει τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Ωραίος αστερισμός, αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Όλοι οι αγρότες το ζείτε καλύτερα από εμάς, το βιώνετε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πόσο βάση έχουν τα λόγια του κυρίου Καραχάλιου και αν πραγματικά θα προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, διότι είδαμε από την άλλη μεριά και το άνοιγμα του εργοστασίου ζάχαρης στην Οροστιάδα. Κοιτάξτε με, βέβαια. Ο κύριος Καραχάλιος έρθε σαν πρώτη επίσκεψη. Γίνεται αυτό εδώ και 3 χρόνια τώρα. Είναι η 5η διοίκηση, αν δεν κάνω λάθος αυτή. Γυρίζουν στα εργοστάσια για γνωριμία, να πούν τα δικά τους, τον προγραμματισμό τον οποίο έχουν και όλα αυτά. Υποσχέθηκε πράγματι ότι μέχρι 20 Δεκεμβρίου θα γίνει αποπληρωμή. Γι' αυτό και σας είπα ότι τα λόγια δεν ήταν θα κάνετε γλυκά Χριστούγεννα. Απομένει τώρα, να δούμε την πράξη δηλαδή. Ναι, απομένει να δούμε. Είναι ένας μήνας. Αν θα υλοποιηθούν αυτά τα οποία μας είπε προφορικά, αλλά έχει δεσμευτεί η βιομηχανία και γραπτά με την προηγούμενη διοίκηση. Ότι θα μας πληρώσουν μέχρι τέλη του έτους. Κύριε Βαρούτη, αυτό είναι ένα παραθυράκι για να ξανακαλλιεργήσετε μετά και πάλι. Δεν το συζητάμε. Ο κόσμος, κύριε Μασουλαρνέ, θέλει να γίνει αποπληρωμή. Εγκαίρως να βγει, όπως μας είπε και αυτός, σε μια εβδομάδα θα βγει ο καινούργιος δημοκατάλογος για τη νέα χρονιά. Θα σπαρθούν τέφλα, ναι. Αν θα πληρώσουν, θα έχει ο νομός Ερών τέφλα, ώστε να λειτουργήσει και το εργοστάσιο το δικό μας. Άρα θα υπερβείτε τη φετινή καλλιέργεια. Ναι, τα λόγια του ήταν ξεκάθαρα. Έχω εντολή από την κυβέρνηση, έτσι ακριβώς είπε, και να πληρωθείτε και να λειτουργήσουν τα εργοστάσια. Τον τρόπο δεν μας τον είπε. Πώς θα πληρωθούμε, από πού, πώς και τι, αυτά λέει δεν σας ενδιαφέρουν. Εσείς πρέπει να πληρωθείτε. Μάλιστα. Τώρα μένει να περιμένουμε. Τώρα μόνο με τα λόγια δεν, πώς να σου το πω, δεν υπάρχει κάποια εγγύηση. Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Αλλά έστω και αυτό κάτι είναι. Το ότι ήρθε από τη διοίκηση άνθρωπος εδώ να συζητήσει μαζί σας. Ποια άλλα θέματα θίξατε εκτός από την πληρωμή και τη λειτουργία του εργοστασίου? Τίποτα. Το κυριότερο ήταν αυτό. Να μας πληρώσουν και να μας πούν αν θέλουν τέφλα για τις επόμενες χρονιές. Ώστε να λειτουργήσει γενικά η βιομηχανία ζάχαρης. Και στα δύο αυτά ήταν θετικός. Θέλουμε να λειτουργήσουν. Δηλαδή είπαμε ότι για τις αίρες χρειαζόμαστε 30.000 στρέμματα για να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Θα τα έχουν 30.000 στρέμματα εάν να πληρώσουν. Δεν το συζητάμε. Θα τα έχουν, λέτε. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για την τεφλοκαλλιέργεια. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές, κύριε Μασλέρνε, τα τέφλα φέτος. Τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν βγάλει μέχρι τώρα, δηλαδή, όχι μόνο για τις αίρες και για τους άλλους νόμους. Η Οριστιάδα έχει ξεκινήσει εδώ και 4 μέρες. Τα αποτελέσματα τουλάχιστον των Σερών, του Πλατέου, της Λάρης ήταν καλά. Έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα ο παραγωγός. Πλούσιος δεν πρόκειται να γίνει, αλλά δεν θα φτωχύνει και όλα. Τουλάχιστον κάτι να το μένει, διότι οι υπόλοιπες καλλιέργειες φέτος ήταν τουλάχιστον στο νομό μας καταστροφικές. Αν πούμε Σιτάρι, Ηλιόσπορα και Καλαμπόκι ήταν καταστροφή. Το βαμβάκι πήγε καλά. Και το ρύζι χαμηλάει τιμές. Και το ρύζι, ναι. Ντομάτα δεν υπάρχει. Είναι καλό να υπάρξει μια εναλλακτική καλλιέργεια όπως είναι το τέφλο, έτσι. Αλλά ο κόσμος
και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγού και διοίκησης αυτά τα χρόνια έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Αυτό είπαμε και εμείς τον κύριο Καραχάλιο σήμερα. Θέλουμε η σχέση αυτή να γίνει όπως ήταν παλιά. Με ειλικρίνεια όλα, έτσι. Δεν μπορεί όμως, προσέξτε να δείτε, σε τρία χρόνια να έχουμε αλλάξει πέντε διοικήσεις. Η πέμπτη είναι αυτή. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον. Πρέπει κάποτε αυτά τα πράγματα να σταματήσουν. Δηλαδή δεν υπογράφει κάποιος για την πώληση της Σερβίας των εργοστασίων. Από αυτό θα έλεγα. Το ξέρετε πολύ καλά το θέμα ότι περισσότερες διοικήσεις γι' αυτό απομακρύνθηκαν. Έτσι ακριβώς. Και απομακρύνονται δηλαδή ξανά από την αρχή. Αυτά είπαμε και στον κύριο Καραχάλιο σήμερα. Αυτά τα λόγια που μας λέτε τώρα τα ακούσαμε πέντε φορές σε τρία χρόνια μέσα. Ο ένας μας έλεγε ο διευθύνοντας σύμβουλος θα σας κάνω φρουκτόζη, ο άλλος μας έλεγε θα κάνουμε από τέφλα βιταμίνη C, ο απρίτος μας έλεγε θα σας κάνω waterland, δηλαδή πράγματα τρελά. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Ήρθαν και οι πληρωμές να αργούν πολύ να γίνουν, ο κόσμος αποτραβήθηκε. Για να δούμε κύριε Βαρούτη, όπως είπατε σε ένα μήνα θα φανεί ποια είναι... Ακριβώς, μέχρι τα Χριστούγεννα. Ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις, αλλά... Οι συμβάσεις που έχουμε κάνει με τη βιομηχανία ζάχαρης, γιατί έχουν υπογραφεί συμβάσεις, είναι για τέλη της χρονιάς η πληρωμή, κύριε Μαστόρνα. Μακάρι, αλλά όταν θα φτάσουμε και στο διατάφτα για την πώληση ή όχι των δύο μονάδων της Σερβίας, να δούμε τι θα γίνει και τότε. Έτσι ακριβώς. Γιατί τον είπαμε και εμείς, ότι στατιστικά έχεις περιθώριο 5-6 μήνες να κάνεις κάτι, γιατί θα βγεις και εσύ όπως οι προηγούμενοι. Γέλασε, εντάξει, τι να πούμε άλλο. Τα λάβαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Βαρούτη. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Η κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην Αλεξανδρούπολη και γενικά το έλλειμμα σε αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον Εύρο ήταν από τα βασικά θέματα που έθεσαν στον Υφυπουργό Αθλητισμού ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Το πρωί της Πέμπτης ο κ. Βασιλιάδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή, συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς. Ξεκάθαρος και πολύ συγκεκριμένος για το σχεδιασμό του Υπουργείου και για την στόχευσή του, δεδομένων και των στενών οικονομικών συνθήκων, εμφανίστηκε από την Αλεξανδρούπολη ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος και βρέθηκε στην περιοχή σε μια προσπάθεια να καταγράψει προβλήματα και να ακούσει τις προτάσεις των φορέων. Πρώτα συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, ο οποίος και του εξήγησε την υπάρχουσα κατάσταση και πού πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις με επίκεντρο την κατασκευή και λειτουργία του νέου κλειστού γηπέδου στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό που τόνισα στον Υπουργό είναι ότι ο Εύρος είναι μια περιοχή που έχει πολλούς και δυναμικούς αθλητικούς συλλόγους. Σε αντίθεση με τους χώρους τους οποίους μπορούν αυτοί οι σύλλογοι να αθληθούν. Δηλαδή δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Είναι ένα σοβαρό έλλειμμα το οποίο οφείλουμε όλοι να το διορθώσουμε. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή του Υπουργείου. Παράλληλα του έθεσα το ζήτημα της ανάγκης σε κάθε νέο συγκρότημα σχολικό να παρέμβει το Υπουργείο ούτως ώστε να δημιουργούνται χώροι άθλησης και προθερματήρια. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα σχολικά συγκροτήματα και τα υφιστάμενα αλλά και αυτά που θα κατασκευαστούν προκειμένου να δημιουργούνται μέσα σε αυτά χώροι που θα μπορούν να απορροφήσουν την αθλητική δραστηριότητα της περιοχής μας. Οι νέοι όλο και περισσότερο ασχολούνται με τον αθλητισμό και θα πρέπει να τους παρέχουμε αξιοπρεπείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Ο Υφυπουργός από τη μεριά του άκουσε με πολύ προσοχή τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και πρόσθεσε πως σκοπός είναι να δρομολογηθούν λύσεις για να μπορούν τα νέα παιδιά να έχουν αθλητικούς χώρους με ασφάλεια και σύγχρονες προδιαγραφές. Είναι μια δύσκολη περίοδος με ένα πολύ σφιχτό προϋπολογισμό και με πολύ μεγάλες ανάγκες λόγω και των πολλών λαθών στον σχεδιασμό του παρελθόντος. Ερχόμαστε επομένως σε δύσκολες συνθήκες να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για ζέοντα ζητήματα και πραγματικά ζητήματα. Άρα θα πρέπει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό και από κοινού να βρούμε τις καλύτερες, προσφορότερες λύσεις που να λύνουν τα μεγαλύτερα δυνατά προβλήματα. Αμέσως μετά ο κύριος Βασιλιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη στο νέο κολυμβητήριο, όπου και ξαναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Εκεί και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Βαταμίδης, ο οποίος και τον ενημέρωσε για τη μελέτη του έργου που αφορά στην επισκευή και συντήρηση υπαίθριων και μη αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου του Καλλικρατικού Δήμου, προϋπολογισμού 360.000 ευρώ.
Είχαμε μια επικοινωνία με την κυρία Γκαρά συγκεκριμένα πριν από κάποιους μήνες και μας ζήτησε να θέσουμε ποιους στόχους έχουμε όσον αφορά τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Κατά προτεραιότητα λοιπόν θέσαμε κάποια πράγματα. Η μελέτη αυτή μας κόστησε 360.000, αφορά 18 γήπεδα, κυρίως ποδοσφαιρικά, τα οποία φυσικά όλα αυτά τα γήπεδα έχουν περάσει τη δικαιοδοσία του Δήμου και είχαν πάρα πολλά προβλήματα, είτε κτηριακά, είτε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά. Όλα αυτά λοιπόν έχουν καταγραφεί με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Έγραψα χτες και έφυγε για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για όλα τα γήπεδα. Και ο στόχος μας είναι να βάλουμε στο 2017, να ξεκινήσουμε στις αρχές του 2018. Δεδομένου ότι, όπως ξέρετε καλύτερα, αυτό που είχαμε ζητήσει, να έχουμε έτοιμες μελέτες για να είμαστε έτοιμοι να δημοκρατήσουμε. Άρα, μόλις τελειώσουμε τα γραφειοκρατικά τα δικά μας. Και η συζήτηση έφτασε στο επίμαχο θέμα που δεν ήταν άλλο από το νεοκλειστό γυμναστήριο, το οποίο ο Δήμος το προϋπολογίζει περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ, με τον Υφυπουργό να απαντά ότι τα οικονομικά του Υπουργείου είναι πολύ συγκεκριμένα και η δαπάνη είναι δύσκολο να εγκριθεί, αναγνωρίζοντας όμως την αναγκαιότητά του και πως πρέπει να κατασκευαστεί με προδιαγραφές διεθνών αγώνων. Δεσμεύτηκε πως μέχρι να φύγει από τον Εύρο θα έχει βρεθεί λύση. Εξάλλου, ήδη υπάρχουν τα 3.900.000 ευρώ που έχει πιστώσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το συγκεκριμένο έργο. Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης για να συζητήσουμε τα προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, τα οποία είναι γνωστά, συνοψίζονται στο 6-1, στο κλειστό γυμναστήριο. Είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε και δημόσια το πρόγραμμα παρέμβασης στις υπόλοιπες μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις ύψους 360 και πλέον χιλιάδων ευρώ. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας για να μας στείλει τις μελέτες και εμείς το εντάξαμε στην τελευταία αναμόρφωση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2017. Το γεγονός ότι θέλει περίπου 400.000 παρασκευόπλους εξ ιδίων πόρων να συντηρηθεί και το γεγονός ότι ήδη βάλαμε ως δημότες από τον προηγούμενο Δήμο περίπου 2 εκατομμύρια για το κολυμβητήριό μας προκειμένου πριν 3,5 χρόνια να ολοκληρωθεί και να το αποδώσουμε στους δημότες μας, νομίζω ότι έχει αντιληφθεί πως το γήπεδο πρέπει να γίνει και αυτό που του διαβεβαιώσαμε είναι ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει εάν το γήπεδο στοιχεί σε 7 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια ή 4,5 εκατομμύρια. Εμάς μας ενδιαφέρει με τη βοήθειά του και με την τεχνική του υπηρεσία στο χώρο εκεί της Αθήνας, όπου δραστηριοποιείται ως υπουργός, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δηλαδή, να βάλει την τεχνική του υπηρεσία ώστε την μελέτη μας, η οποία τελειώνει ως ουνού, που είμαστε στο 85%, να την περιορίσει στο βαθμό που θα μπορέσουμε είτε να ικανοποιήσουμε την κατασκευή με τα 3.900 που είναι ήδη εξασφαλισμένα και δεν χάνονται με τίποτα. Και αυτό το λέω σε κάποιους οι οποίοι διατυμπανίζουν ότι ο Δήμαρχος θα χάσει τα 3.900, δεν τα χάνουμε. Σε αυτά προσθετικά ο Υπουργός θα βρει τον τρόπο και είμαι σίγουρος ότι θα το βρει, ώστε το γήπεδό μας, αυτό το κλειστό που τόσο πολύ ανάγκη το έχουν τα παιδιά μας, να λειτουργεί σε κάποια στιγμή και είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Εμείς από την πλευρά μας στηρίζουμε την Ελλάδα και συνεχίζουμε να επενδύουμε εδώ, ανέφερε ο επικεφαλής της Κρικρή Παναγιώτης Τσινάβος. Είναι γνωστή η σημαντική ανάπτυξη που παρουσιάζει η Σερακή Γαλακτοβιομηχανία Κρικρή εντός και εκτός συνόρων με τα μερίδια αγοράς από την κατατάσσον δεύτερη στο επώνυμο γιαούρτι. Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει η Σερακή Γαλακτοβιομηχανία Κρικρή εντός και εκτός συνόρων με τα μερίδια αγοράς να την κατατάσσουν δεύτερη στο επώνυμο γιαούρτι. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως γιαούρτι και παγωτό, και οι εξαγωγές έδωσαν στην εταιρεία την απαραίτητη όθηση, ώστε να παρουσιάζει βελτίωση τόσο των οικονομικών της αποτελεσμάτων, όσο και των μεριδίων αγοράς. Παράλληλα, η διοίκηση δηλώνει ανοιχτή σε στρατηγικές συνεργασίες με τον επικεφαλής Παναγιώτη Τσινάβο να επισημαίνει κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι η διοίκηση διερευνά τις συνεργασίες που θα φέρουν περαιτέρω ανάπτυξη στην εταιρεία. Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, η Κρικρή σε μια περίοδο παραλυταμένης κρίσης κατάφερε να βγει δυνατή και σήμερα ανταγωνίζεται στην αγορά του παγωτού και του γιαουρτιού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κάναμε σημαντικά βήματα μπροστά και αποδείξαμε ότι σε περίοδο κρίσης μια ελληνική εταιρεία, όταν εμπιστεύεται τους ανθρώπους της και έχει όραμα και στρατηγική, μπορεί να τα καταφέρει. Παρά την παραλυταμένη οικονομική κρίση, καταφέραμε να έχουμε σημαντική ανάπτυξη. Σε μια μείωση του ΑΕΠ την τελευταία οκταετία, 27% η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί
πάνω από 70%, ενώ έχει μπροστά της σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά γιαουρτιού και παγωτού, ανέφερε ο κύριος Τσινάβος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα προϊόντα παγκοσμίως. Το μέγεθος του ελληνικού γιαουρτιού σε αξία στην Ευρώπη ξεπερνά το 1 δις ευρώ, με σημαντικότερες αγορές για το ελληνικό γιαούρτι την Αγγλία και την Ιταλία. Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, το μερίδιο της Κρικρής σε όγκο τον Ιούλιο του 2017 ανήλθε σε 14,2%, ενώ πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι της δραστηριότητας της εταιρείας στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσινάβος, πλέον ένα στα 4 προϊόντα γιαουρτιού που καταναλώνεται παράγονται από τη γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Αναφορικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα του παγωτού, ο κ. Τσινάβος τόνισε ότι η Κρικρή αποτελεί μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής παγωτού με πανελλαδικό δίκτυο διανομής. Πρόσφατα έκλεισε ένα εργοστάσιο παγωτού στην Αθήνα και πλέον μια οικογένεια παραδοσιακή που ανέδειξε την αγορά του παγωτού δεν υπάρχει. Είναι μεγάλο κακό η αποβιομηχάνηση της χώρας. Εμείς από την πλευρά μας στηρίζουμε την Ελλάδα και συνεχίζουμε να επενδύουμε εδώ, ανέφερε ο επικεφαλής της Κρικρή. Αλλάζει στέγη το γραφείο καθημερινότητας στο Δήμο Σερών. Εδώ και ημέρες στην συνεργεία του Δήμου Σερών προχωρούν σε ανακαίνιση του νέου χώρου προκειμένου να στεγαστούν οι παραπάνω υπηρεσίες του Δήμου Σερών. Αλλάζει στέγη το γραφείο καθημερινότητας στο Δήμο Σερών. Το κατάστημα που βρισκόταν στην πρόσωπη του Δημαρχείου έβαλε λουκέτο λόγω συνταξιδότησης του επιχειρηματία, με αποτέλεσμα ο χώρος να ήταν ανεκμετάλλευτος. Εδώ και μέρες συνεργεία του Δήμου Σερών προχωρούν σε ανακαίνιση του χώρου, προκειμένου να στεγαστούν οι παραπάνω υπηρεσίες του Δήμου. Ναι, ξενιθιάστηκε το μαγαζί, μεταφέρεται το γραφείο καθημερινότητας για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πιο μπροστά, να είναι και πιο εμφανές. Άλλωστε και αυτή είναι η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής. Ένα μαγαζί όταν ξενιθιάζεται, μεταφέρονται οι υπηρεσίες του Δήμου για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τι εργασίες γίνονται μέσα? Τώρα μας παραδώσαν τα κλειδιά, θα ξυλώσουμε, να το βάψουμε, να το ταιριάσουμε για να γίνει η μεταφορά του γραφείου καθημερινότητας. Η πρόσβαση των δημοτών στο γραφείο καθημερινότητας θα είναι εύκολη από εδώ και πέρα, υποστηρίζει ο αντιδήμαρχος, τονίζοντας παράλληλα πως καθημερινά οι πολίτες τηλεφωνούν και σπέβδουν να καταγγείλουν τα κακό κείμενα στην πόλη και ευρύτερα στο Δήμο Σερών. Θα φανταστείτε ότι έχουμε πάνω από 800 αιτήματα το μήνα. Τα οποία δεν αφορούν δηλαδή όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Από την καθαριότητα, το πράσινο, πολυδομία, διεκπεραιώνονται όλα από το γραφείο της καθημερινότητας. Supermarket Kansas. Κάθε μέρα κοντά σας με εκπληκτικές προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, Κούντα μικρή Ολλανδέζα 30% φθηνότερα. Από 7,85 το κιλό, τώρα με 5,49. Πορτοκάλια 20% φθηνότερα. Βρείτε ακόμα τα ποιοτικά προϊόντα της σειράς Το Διαλεγμένο που επιλέγετε καθημερινά, τώρα και με δώρο. Αλεύρι ενός κιλού για όλες τις χρήσεις, 2 συν 1 δώρο. Ηλιέλαιο Το Διαλεγμένο ενός λίτρου, 3 συν 1 δώρο. Αλλά και μαλακτικά ρούχων Dream Team 3 λίτρων, μόνο 2,14. Και ακόμα, κάντε δική σας τη νέα συλλογή από αντικολλητικά σκεύη με αποσπόμενο χερούλι σε καταπληκτικές τιμές 50% φθηνότερα και μόνο με τις αγορές σας, αποκλειστικά στα καταστήματα Kansas. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Όταν καταφέρνεις να κάνεις τους ανθρώπους γύρω σου που έχουν ανάγκη να νιώθουν μέρος μιας μεγάλης οικογένειας, τότε μπορείς να καταφέρεις πολλά. Γι' αυτό, αγοράζοντας τα αγαπημένα σας προϊόντα, Το Διαλεγμένο και Dream από τα καταστήματα Kansas, καταφέρνουμε όλοι μαζί να στηρίξουμε το έργο του κοινωνικού συσιτίου Το Πρόσφορο, που εδώ και χρόνια εμείς στα καταστήματα Kansas αγκαλιάζουμε καθημερινά με αγάπη. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την εξασφάλιση επιπλέον γευμάτων αγάπης σε οικογένειες και παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Γίνε και εσύ κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Μία προσφορά αγάπης από όλους μας. Supermarket Kansas. Η ανθρώπινη δύναμη. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για πιθανή επανεμφάνιση της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα, καθώς εντοπίστηκαν δύο νέες εστίες της νόσου στη γειτονική Βουλγαρία, η μία από τις οποίες κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, την ίδια ώρα που παρουσιάζεται έξαρση νέων κρουσμάτων στη Βόρεια Ιταλία.
Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για πιθανή επανεμφάνιση της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα, καθώς εντοπίστηκαν δύο νέες εστίες της νόσου στη γειτονική Βουλγαρία, η μία από τις οποίες κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, την ίδια ώρα που παρουσιάζεται έξαρση των νέων κρουσμάτων στη Βόρεια Ιταλία. Έχουμε τα μαντάτα από την Βουλγαρία, από το βόρειο μέρος της Βουλγαρίας, το Χάσκοβο, ότι εκεί βρέθηκε μία μονάδα η οποία είχε ενδεχόμενα κάποια πουλάκια με ένα συγκεκριμένο ορότυπο. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά. Παίρνουμε τα μέτρα μας με την έννοια ο κόσμος να καταλάβει ότι από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε λίγο σφιχτοί. Καλοκαίρι ήταν, τα αφήνουμε έξω. Τώρα θα τα έχουμε κάπως μέσα και επίσης εμείς θα σας ενημερώσουμε αν τυχόν έρχεται κάτι πιο κοντά ή είναι κάτι πιο ανησυχητικό. Για όλα τα υπόλοιπα, τα μέτρα διασφάλειας που λέμε, εκείνα να είστε σίγουροι ότι οι παραγωγοί τα τηρούν, γιατί το βιός τους μπορούν να το χάσουν πάρα πολύ εύκολα. Όμως οι πολίτες θα πρέπει να ξέρουν, οι οποίοι έχουν και εκείνοι τα δικά τους τα πουλιά, να είναι προσεκτικοί και να μην δώσουν την ευκαιρία να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε αρκετά χρόνια να δούμε σημαντικά θέματα. Είχαμε πριν από κάποια δύο χρόνια κάτω στην Πελοπόννησο, εκεί στη μέση του πουθενά, κόλλησε μια μονάδα και η οποία μέσα σε 4-5 μέρες, αν θυμάμαι καλά, καθάρισε ολόκληρη. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται από μακριά. Την προσεχή περίοδο, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθιστάται ιδιαίτερα αυξημένος, σε συνάρτηση με τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο κρούει καμπανάκι κινδύνου και συνιστά ιδιαίτερη προσοχή. Τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν θεσπιστεί περιλαμβάνουν τη διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς περιφραγμένους χώρους, τον καθαρισμό και την απολύμανση των παπουτσιών πριν την είσοδο και έξοδο στον ορνηθώνα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τις κότες έξω και ιδίως το βράδυ να κυκλοφορούν και βέβαια μέσα σε όλο το χωριό. Πρέπει να είναι σε έναν περιφραγμένο χώρο, αν είναι δυνατόν να είναι στο κοτέτσι όπως πρέπει να είναι το κοτέτσι. Οπότε αυτή η σχέση από την οποία μπορεί να προκύψει κάποια αμόλυνση κάποια στιγμή, να μην δοθεί η ευκαιρία. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Μας. Το μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Αγώνες προσανατολισμού θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο στην Περιφερειακή Ένωση 4 για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ανάλογη διοργάνωση είχε πραγματοποιηθεί την άνοιξη το 2016 με μεγάλη επιτυχία. Φέτος οι αγώνες θα είναι δύο και θα λάβουν χώρα. Ο πρώτος τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017, στην περιοχή της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων και του Κολά. Και ο δεύτερος την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017, στην περιοχή της Κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν το πρωί της Παρασκευής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα τουρισμού Αθανάσιος Μασλαρινός, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ερών για θέματα τουρισμού Παναγιώτης Γλωριάδης, καθώς και ο υπεύθυνος για τους αγώνες προσανατολισμού που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, Βασίλης Χαρτομάρης. Ο Αθανάσιος Μασλαρινός δήλωσε πως η Περιφερειακή Ενότητα Σερών υποδέχεται για δεύτερη χρονιά με πολύ μεγάλη χαρά τους πρωτοποριακούς αυτούς αγώνες, αφού επισήμανε τη μεγάλη επιτυχία που είχαν πέρσι. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αγκάλιασε αμέσως την ιδέα αυτή μετά από εισήγηση του κυρίου Χορτομάρη και τον ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Είναι αγώνες πρωτοποριακοί και τελείως διαφορετικοί από αυτούς που όλοι γνωρίζουμε. Είχαμε την εμπειρία την περσινή, εμπειρικά εντελώς το είχαμε δει πέρσι, όμως μας άρεσε πάρα πολύ.
Μπορούμε να πούμε ότι κοντεύουμε να γίνουμε οπαδοί σε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πρωτότυπο, είναι κάτι που αναβαθμίζει την περιοχή μας, που προβάλλει την περιοχή μας. Περιμένουμε φέτος γύρω στους 100 ανθρώπους από την Σκανδιναβία. Είμαστε στην συζήτηση με τον εκπρόσωπο της αυτών των αγώνων της Σουηδικής Εταιρείας, ο οποίος για καλή μας τύχη είναι ο συμπολίτης μας ο Βασίλης ο Χορτομάρης, για να προχωρήσουμε σε διοργάνωση αγώνων οι οποίοι, γιατί όχι, να γίνουν θεσμός και να γίνονται στην Ελλάδα. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσουμε και φέτος αυτούς τους ανθρώπους και ευελπιστούμε με τη συνεργασία όλων και του Δήμου Σερών που είναι εδώ, αλλά και των υπολείπων Δήμων, διότι είναι ένα θέμα το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει όλη η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτό και με τους ξενοδόχους και με το επιμελητήριο, να τους κάνουμε θεσμό και να έχουμε κάθε χρόνο ένα τέτοιο αγώνα με πολύ περισσότερες συμμετοχές. Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης είναι χάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και επισήμανε πως ο Δήμος Σερών στέκει τα ρογό στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Εκ μέρους του Δήμου Σερών θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της μεγάλης εκδήλωσης. Θέλω να πω ότι το orienteering, αυτό το άθλημα, είναι διαδεδομένο πάρα πολύ στη Βόρεια Ευρώπη. Όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν οι φορείς του νομού, η Περιφερειακή Ενότητα και με ιδιώτες που ασχολούνται, να διοργανώνεται και στην πόλη μας. Πέρυσι υπήρχε μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και όπως ακούσατε, θα διοργανωθεί και φέτος. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και εμείς ως Δήμος Σερών και όλοι οι φορείς του νομού θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το άθλημα και κάθε είδους άλλη τέτοια εκδήλωση μεγάλη που συμβάλλει στην τοπική μας οικονομία και στον τοπικό μας πληθυσμό. Οι συμμετέχοντες ανέρχονται περίπου στους 100 και είναι από τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Φιλανδία, την Αυστραλία και την Αργεντινή. Οι αγώνες προσανατολισμού είναι ένα δημοφιλές άθλημα στη Βόρεια Ευρώπη, στο οποίο χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένοι και λεπτομερείς χάρτες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βρουν βάσει αυτών των χαρτών σταθμούς ελέγχου σε όμορφες γεωγραφικές περιοχές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τους συγκεκριμένους αγώνες σε δύο σημεία της πόλης των Σερών. Την Δευτέρα θα έχουμε τους αγώνες στην περιοχή της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων και του Λόφου της Ακρόπολης, όπου ουσιαστικά είναι ένα ζωντανό μουσείο και μαζί με το δάσος και την παρυφή της πόλης ένα πολύ ιδανικό σημείο για να διεξαχθούν οι συγκεκριμένοι αγώνες. Και την Παρασκευή θα έχουμε τους δεύτερους αγώνες, όπου θα διεξαχθούν στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Σκοπός των αγώνων, εκτός από την οικονομική τόνωση της πόλης των Σερών, είναι και η ανάδειξη των δύο συγκεκριμένων περιοχών, γιατί πρόκειται πραγματικά για δύο πάρα πολύ ωραίες περιοχές. Η εκκίνηση και ο τερματισμός την Παρασκευή θα είναι η μεν εκκίνηση στο κυνηγητικό περίπτερο και ο τερματισμός θα είναι στην παρυφή των κατοικιών στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, να αναφέρω ότι οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ανθρώπους από την Αυστραλία, από την Αργεντινή και φυσικά μέσα είναι και οι Φιλανδοί. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε κάποιους άλλους αγώνες, στους αγώνες του αυτοκινητοδρομίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των αγωνοδικών, τον κύριο Γιάννη Γιαννούδη, να μας πει δύο λόγια για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Dragster που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στις Σέρρες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τα χαιρετίσματά μου στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο για να δούμε και άλλους αγώνες εδώ, γιατί δεν χωτένουμε πραγματικά να πηγαίνουμε στο αυτοκινητοδρόμιο. Το αυτοκινητοδρόμιο είναι πραγματικά ένα μεγάλο στολίδι για την πόλη σας και προσφέρει πάρα πολύ ωραίο θέαμα σε όλους τους αγώνες που διοργανώνει και κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο. Ο συγκεκριμένος αγώνας που έχουμε τώρα εδώ, ένας αγώνας Dragster που απευθύνεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και για το αυτοκίνητο και για τη μοτοσυκλέτα, είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει αναβληθεί από το Σεπτέμβριο και το πήρε μια ημερομηνία. Μας βοήθησε πολύ το αυτοκινητοδρόμιο σε αυτό και τους ευχαριστούμε για τώρα, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές, δυνατές συμμετοχές και στο αυτοκίνητο και στη μοτοσυκλέτα. Χαίρομαι γιατί το μηχανοκίνητο στη Βόρεια Ελλάδα ευτυχώς δεν έχει νιώσει κάτι ούτε με την κρίση ούτε και τα παιδιά προσπαθούν όλοι.
και ευελπιστούμε και ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και αγωνιστικό και πιστεύω από την προσέλευση των θεατών. 150 συμμετοχές είναι πραγματικά πάρα πολλές και καλά, θεατές, σε αυτές τις περιπτώσεις κατακλείζουν το αυτοκινητοδρόμιο. Ναι, βέβαια. Ο αγώνας Dragster είναι ένας αγώνας ο οποίος η αδρεναλίνη ανεβαίνει πάρα πολύ στο κατακόρυφο και έχει πραγματικά πολλούς θεατές. Αρέσει πολύ στον κόσμο αυτό. Είναι ωραίο να παίρνεις τον κόσμο από τον δρόμο που τρέχει τις κόντρες αυτές τις αεραστεχνικές και να έρχεται μέσα σε μία πίστα και να μπορεί να τρέξει με ασφάλεια και να κάνει αυτό που θέλει με ασφάλεια. Κύριε Γιάννη, δεν μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το πρόγραμμα και τις δύο μέρες έχει αγωνιστικό πρόγραμμα. Βεβαίως υπάρχει πρόγραμμα. Αύριο θα ξεκινήσουμε τα πρώτα περάσματα περίπου στις 12 η ώρα. Mm-hmm. Μετά από ένα τεχνικό έλεγχο που θα κάνουμε στους αθλητές μας και στα οχήματά τους. Και με λήξη στις 5 η ώρα. Αυτά θα είναι χρονομετρημένα περάσματα για να μπορέσουμε να βάλουμε τους αθλητές σε κατατάξεις. Και την Κυριακή θα ξεκινήσουμε πολύ νωρίς το πρωί, 9 με 10 η ώρα υπολογίζω τα πρώτα περάσματα. Και θα μπούμε στις κόντρες μετά τις 12-12.30. Στις αληθινές κόντρες που όποιος περνάει πρώτος στη γραμμή των 400 μέτρων θα κερδίζει και θα συνεχίζει μέχρι να πάει να ανεβεί στο βάθρο στην πρώτη σύνδεση στις θέσεις τους, τέλος πάντων, ο καθένας εκεί που αξίζει. Α, μάλιστα, δηλαδή όποιος προκρίνεται πάει σε επόμενο γύρο μέχρι να φτάσουμε. Ναι, συνεχίζει στον επόμενο και υπάρχει μια διαδικασία από τη χρονομέτρηση που βγαίνει του Σαββάτου ότι ο πρώτος καλύτερος χρόνος θα τρέξει με τον τελευταίο καλύτερο χρόνο έτσι ώστε να δίνεται το πλεονέκτημα σε έναν αργό οδηγό με ένα λάθος του πρώτου να μπαίνει μπροστά. Ναι, σε πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, πράγματι, ναι, είναι πολύ καλό. Πολύ, και φυσικά πολύ, πολύ οι ταχύτητες πού φτάνουν? Συνήθως στα 400 μέτρα οι μοτοσυκλέτες περνάνε κοντά στα 300 χιλιόμετρα και τα αυτοκίνητα στα 250 περίπου. Τα μεγάλα αυτοκίνητα μπορούν να αγγίξουν και τις μοτοσυκλέτες αυτό. Εντυπωσιακότατο. Ναι, πραγματικά, περνάνε πολύ γρήγορα. Είναι φανταστικό αυτό που γίνεται. Πιστεύω πως θα είμαστε εκεί μία από τις δύο μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Καλώς σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Το νέο βιβλίο «Το χορός των συμβόλων» παρουσίασε χθες σε γνωστό βιβλιοπωλείο της πόλης των Σερών, ο γνωστός για 39 ολόκληρα χρόνια δημοσιογράφος Μένιος Σακελαρόπουλος, ο οποίος είναι και ένας πολύ παραγωγικός συγγραφέας τα τελευταία χρόνια. Το νέο βιβλίο «Το χορός των συμβόλων» παρουσίασε χθες σε γνωστό βιβλιοπωλείο της πόλης των Σερών, ο γνωστός δημοσιογράφος Μένιος Σακελαρόπουλος. Δημοσιογράφος επί 39 ολόκληρα χρόνια. Έχει υπάρξει πολύ παραγωγικό συγγραφέας τα τελευταία χρόνια, 14 βιβλία σε 14 χρόνια, για τα οποία για χάρη της έρευνας έχει μπει σε φυλακές, σε ψυχιατρία, σε χειρουργία, σε εισαγγελικά και ανακριτικά γραφεία, ακόμη και σε μοναστήρια. Στο βιβλίο «Χορός των συμβόλων» γίνεται αναφορά για την κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, αλλά και για παλιές ιστορίες. Για το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου μίλησαν οι σερεί δημοσιογράφοι Βασίλης Αναστασιάδης και Νάντια Δερέμπεϊ. Οδηγώντας από Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ, σκεφτόμουν τα παλιά μου χρόνια στις Σέρες, ας πούμε. Άλλαξαν τελείως τα πράγματα και οι ζωές μας και συμβαίνουν πράγματα που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι όλα είναι αλλιώς. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο αγκάθι όλων των Ελλήνων πλέον, 2017 και βάλε, γιατί νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, ότι πολλές ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν δυστυχώς πια να στηρίξουν τα παιδιά τους που περνάνε στα πανεπιστήμια σε άλλες πόλεις. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί από τις Σέρες, το οποίο το καλοκαίρι που μας πέρασε, πέρασε στη νομική της Αθήνας για παράδειγμα. Έδωσε αγώνα ζωής και πέρασε. Και έδωσε αγώνα ζωής και γονάτισαν και οι γονείς για έτσι να μπορέσουν να το στηρίξουν με τα φροντιστήριά του, με τις παροχές κλπ. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί από τις Σέρες να έχει περάσει στην Αθήνα, όπου πρέπει ο πατέρας να πληρώσει νίκη, φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, κινητό, ίντερνετ και να μην αναφάει το παιδί. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν πολλά παιδιά να μην μπορούν να πάνε. Δεν γίνεται. Έχω επιστήφιους φίλους, παλιούς μου συμφοιτητές κλπ. Οι οποίοι τώρα, για τώρα μιλάμε, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τώρα δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους, κάποιους από αυτούς μάλιστα, είτε το παιδί του πανηγυρίζοντας να περνάει στην ιατρική Θεσσαλονίκη. Και δεν το έστειλε το παιδί. Είναι λοιπόν ένα ακόμα αγκάθι για τους Έλληνες. Ναι. Η ιστορία λοιπόν πραγματεύεται όχι ακριβώς μια τέτοια ιστορία, αλλά μια ακόμα χειρότερη
Ο κεντρικός ήρωας, ο Νικήτας Σαββάκης από το Ρέθυμνο, από το Ψιλορίτη μάλλον, είναι στο πτυχίο, στο μαθηματικό της Αθήνας. Οι γονείς όμως μένουν στο χωριό εκεί στα Μυριοκέφαλα. Χάνουν τη δουλειά τους, όπως χιλιάδες Έλληνες. Και περισσότεροι από εμάς. Και δεν μπορούν να στηρίξουν το παιδί το οποίο είναι στο πτυχίο. Και είναι μια δραματική ιστορία και για το παιδί και για την οικογένεια που δεν μπορεί να στηρίξει το παιδί αυτό. Με αποτέλεσμα να γίνεται μια ιστορία πολύ έντονη. Πεινάω! Και το φαΐ τελείωσε. Πάρε το μεγάλο να παραγγείλει. Delivery, θέλω να παραγγείλω. Επειδή και τα ζωάκια έχουν ψυχή, τώρα Σπάρτας παίρνει με ένα τηλεφώνημά σας στο 2321052090 όλα τα είδη για τα κατοικίδια σας στην πόρτα σας. Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις προσφορές μας στα καταστήματά μας. Μεγάλο Αλεξάνδρου 46 και Βενιζέλου 105 Β. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.laspalmas.gr. Las Palmas. Τα πάντα για τα κατοικίδια σας. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την τηλεόραση επιλογή. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.